Ο ορισμός του Generation Gap στο σημερινό podcast. Ο Δημήτρης ο Βερετάκος, που είναι αριστερά μου τους λεγάμενους, είναι οριακά, νομίζω, από τους πρώτους παίκτες που έχουν έρθει στη οργάνωση. Όχι, εννοώ οριακά από τους πρώτους 10 μπορεί να είσαι που δηλώσανε συμμετοχή. Που έχουν κάνει υπευθύνη δήλωση, οριακά. Πες μας, Δημήτρη. Και είμαι, και να ξέρεις ότι είχε γίνει μια προσπάθεια για ράδιο μπασκετάκι και ήμασταν μετά τους δύο διοργανωτές, τους κυρίους αυτούς, ο επόμενος που είχαν πάρει συνέντευξη. Ήμουν ο πρώτος δηλαδή στο μπασκετάκι ράδιο που είχε γίνει συνέντευξη. Και τώρα μετά από πολλά χρόνια ξανάρχομαι εδώ έτσι. Πιο οργανωμένα. Τα λέμε όλα. Και τότε καλά ήταν ο Τζέιμις Μίλλερ μου είχε πάρει τη συνέντευξη. Είχαμε πάρει στο Περιστέρι σε ένα σπίτι. Πολύ ωραία πράγματα έχετε φτιάξει. Α δούμε. Να δω τι θυμάμαι και τι ξέρω. Με τον Γιώργο τον Αγαλόπουλο. Με τον Σιγάλα είχα πάει τότε και με τον Τριαντάφυλλο. Όχι, με τον Γιώργο Αγαλόπουλο στην ίδια ομάδα. Στην ίδια ομάδα με τον Αγαλόπουλο από τότε. Είμαστε πέντε άτομα που είμαστε την πρώτη χρονιά στο μπασκετάκι. Πυραιώτες θα πούμε. Πυραιώτες, εντάξει, νομίζω το ξέρουν όλοι πια. Και τώρα είμαστε στην 11η χρονιά και συνεχίζουμε όσο μπορούμε. Η διαφορά των λεγάμενων, ας πούμε, με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν ξεκινήσει από την αρχή, είναι αυτή, ότι εμείς υπάρχουν μία πεντάδα ακόμα που παίζουμε ενεργά. Στου Τυφάδο, ας πούμε, υπάρχουν και αυτοί από την πρώτη χρονιά, αλλά δεν παίζει, ας πούμε, ο Μάριος, δεν είναι κάποιος, μόνο Τζέι είναι που έπαιζε την πρώτη χρονιά. Και στις υπόλοιπες ομάδες που υπάρχουν 3-4 που είναι από την πρώτη χρονιά. Ισχύει. Δεν παίζουν όμως τα παιδιά, είναι πια προπονητές, πρόεδροι κτλ. Είναι, έχει δαιμόνιο, γιατί η σύμπραξη που έχεις κάνει σήμερα, δηλαδή πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη κυριολεκτικά, γιατί από το παλιό έχουμε το... Το νέο, το εντελώς νέο. Το πιο νέο δεν γίνεται. Έτσι, δηλαδή... Η Circle οριακά θα μπορούσε να είναι παιδιά σου, Δημήτρη. Δηλαδή παίζει να πιάνε και γάλα το πρωί. Η Circle, εγώ του ήξερα. Γιατί είχα μάθει ότι. Και όντως, αυτό που κάνανε ένα project το πανεπιστήμιο και μου έκανε εντύπωση που μαζεύανε κόσμο. Μπράβο. Και το ζήλευα. Για να ακούσω τώρα τι έχουν να πούνε. Λοιπόν, Circle, Μιχάλης Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος Καρκαλέτσης. Πιο νεοφερμένοι είστε. Είστε 2-3 χρόνια στην διοργάνωση εσείς. Είστε πολύ πιο πρόσφατοι. Πείτε και μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Εμείς δεν γνωρίζαμε ότι είναι τόσα χρόνια. Εδώ οι λεγάμενοι, αλλά τιμή μας που είμαστε με μια τόσο παλιά ομάδα. Εμείς ήρθαμε στο μπασκετάκι με σκοπό να μεγαλώσουμε αυτό το project που είπες και μας αρέσει πάρα πολύ η διοργάνωση. Πάμε ευσύ και εσείς, τρίτης, το ίδιο πράγμα. Λίγο δύσκολο, αλλά το παλεύουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ρε φίλε, από τους 25 και κάτω, όλοι οι project που μου κάνεις έτσι, τους πάμε ευσύ έχουνε. Δηλαδή, εντάξει. Δεν βρίσκουμε. Εντάξει, είναι κόσμο. Που υπάρχει το μοντάστορ. Ναι. Και κάθε φορά λέμε ότι θα πάμε για κατάκτηση, αλλά το επίπεδο του μπασκετάκι είναι πολύ, πολύ υψηλό. Να πω λίγο το στατιστικό αυτό. Μου επιτρέπετε, έχουν περάσει τώρα τα χρόνια, δεν πειράζει να το πούμε. Να πω, παιδιά, ότι η Circle είναι μια ομάδα που είχε κατεβάσει 4 ενεργούς παράνομους, είχε 0-16. Μηδέν νίκες. Δεν μας είχε καταλάβει κανείς. Πες τα αυτά. Οι ενεργοί ήταν καλύτερα από τους ενεργούς. Να πούμε αγαπητό. Και δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Και πέσανε και κατηγορία. Νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα μοναδικό ρεκόρ που έχουμε κάνει. 4 ενεργούς summer, 4 ενεργούς στο winter. Έχουμε ξεκινήσει 0-7 στο summer, με 4 ενεργούς επαναλαμβάνω. Συνεχίζουμε με 0-11, 0-10, κάτι τέτοιο. 0-9. Στο winter, οπότε με 0-16 συνολικό με 4 ενεργούς και μετά μας καταλάβανε. Πέρασαν 16 ολόκληροι αγώνες. Ξεκινήσαμε να νικάμε και δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε, οπότε πέσαμε έτσι κατηγορία. Τώρα είμαστε φυσιολογικοί. Προφανώς μηδενίστηκαν στα 2 παιχνίδια που πήρανε. Απλά θέλω να πω τη στατιστική ότι συνέβαινε αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, το concept είναι, ρωτάμε εμείς, απαντάτε εσείς, ένα λαξ. Χωρίς διπλωματίες και δεν ξέρω τι. Ναι. Θα κοπούμε. Θα κόβεις. Δεν κόβουμε τίποτα. Θα βγουν όλα στον αέρα. Τώρα από εκεί και πέρα είστε υπεύθυνοι των λεγόμενων σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι, ρε, όλο πάνω σου. Όλο πάνω σου. Τέλεια, χαίρομαι.
Είστε δύο ομάδες με διαφορετικό ηλικία group, όπως είπαμε. Η μεν με μέσο όρο ηλικίας τα 25 έτη, η δε με μέσο όρο ηλικίας τα 40-45 έτη. Σωστά. Σε μια πιθανή αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο τέτοιες ομάδες, πού υπερτερείτε, πού υστερείτε και ποιες διαφορές υπάρχουν ως προς το αγωνιστικό κομμάτι. Δημήτρη, ξεκίνα. Εντάξει, το προφανές. Εμείς υπερτερούμε στην εμπειρία, τα παιδιά υπερτερούν στην νεότητα, γιατί μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα, μπορούν να διαχειριστούν έναν αγώνα τελείως διαφορετικά. Κοίταξε, εμείς πια το βλέπω, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε ομάδες που είναι νέες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και αν θέλουμε, μας δημιουργούν εκνευρισμό. Όταν βλέπεις νέα παιδιά που τρέχουν, κάνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό και έχουμε κατέβει σε χαμηλότερες κατηγορίες και προσπαθούμε απλά να κάνουμε το κέφι μας, να παίζουμε και να διατηρούμαστε. Έτσι, να υπάρχει ακόμα η ομάδα, ας πούμε, και να παίζουμε μπασκετάκι. Αυτό, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εμάς σίγουρα η εμπειρία και οι τρόποι που επιλέγουν οι μεγαλύτερες ομάδες και πιο έξυπνα να αγωνίζονται, σίγουρα μας έχει κάνει να κάνουμε αρκετές ήττες και διδακτικές, ειδικά στην αρχή. Θεωρώ, γιατί όταν πρώτο ήρθαμε στη διοργάνωση, βλέπαμε, επειδή παίζαμε πιο πριν σε ένα άλλο φοιτητικό πρωτάθλημα και λέγαμε, α, εντάξει, είναι μεγάλοι αυτοί, δεν θα αντέχουν, αλλά έχουν παίξει πολύ μπάσκετ από ό,τι καταλάβαμε. Θα ήταν μια ωραία αναμέτρηση, εγώ θεωρώ, γιατί και εμείς είμαστε στη μέση της βαθμολογίας της development. Μαζί είστε, είμαστε... τα παιδιά είναι πεμπτοέκτη και εσείς είστε πεμπτοέκτη. Απλώς έχετε έναν αγώνα λιγότερο, εσείς έχετε 6, αυτοί έχουν 7, γι' αυτό το λέω. Οπότε, σαν outsider και οι δύο, ονειρευόμαστε για πιο ψηλά. Πάντως, αυτό που λέει ο Δημήτρης πρέπει να είναι και οδηγός για πολλούς. Θα πω εγώ και συνεχίζουμε. Το έχεις πει έτσι κι αλλιώς, εσύ, Αντώνη μου. Αυτή είναι η άποψή σου. Για να αποφεύγονται και τα νεύρα και οι εντάσεις, γιατί βγαίνουν νεύρα στον άνεργο. Ναι, καλά, ναι. Ισχύει αυτό. Πες μας εσύ, Μάικ, την άποψή σου. Εγώ την είδα και την είπα και πριν την άποψη, ότι ήρθαμε και κάναμε 16 ήττες. Που από αυτές οι περισσότερες ήταν από ομάδες με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, όπως είπες, που είναι πιο δεμένες ομάδες, είναι πιο έμπειρες και που είναι, παρόλο που δεν έχουν την ταχύτητα, ας πούμε, και την αθλητικότητα τη δικιά μας, έχουν την εμπειρία και τους τρόπους διαχείρισης του παιχνιδιού που θα τους οδηγήσουν εν τέλει και όπως τους οδήγησαν στην νίκη. Okay. Άρα λοιπόν οι μικροί θεωρούν ότι η εμπειρία κερδίζει και η εμπειρία θεωρεί ότι η νεότητα κερδίζει. Ναι, ναι, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Αντώνη. Λοιπόν, να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Βεβαίως. Ωραία. Κύριε Βρετάκο. Ορίστε. Καταρχήν τι κάνει ο κύριος Τριαντάφυλλος. Έχετε μιλήσει τώρα τελευταία. Τελευταία όχι. Γιατί να βγει ο κύριος Τριαντάφυλλος τηλεφωνική τώρα. Είναι στους τελικούς, δεν είναι να μιλάς. Ναι. Μόνο να τσακώνεσαι. Ναι. Τώρα είναι η τελική του μπάσκετ. Οπότε έχουμε τσακωθεί με όλους. Έχετε μια ερωτική σχέση, βέβαια, να πω. Ναι. Γιατί είναι το πρώτο όνομα που αναφέρει κάθε φορά που θέλει να απευθυνθεί σε έναν φίλαθρο του Παναθηναϊκού. Ο Φρετάκος. Εμένα λέει. Ναι, ναι. Όπου αυτοί τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γράφουν ποτέ κάτι στο δικό τους προφίλ ή δεν λένε τίποτα ποτέ πρώτοι. Ναι. Απλά κρατάνε μια δήλωση που μπορώ να κάνω εγώ, θα κερδίσουμε. Πού πάνε να ακούσουμε, θα κερδίσουμε. Και τη θυμάται μετά από ένα μήνα και λέει, ωπ, τι είχες πει πριν ένα μήνα. Ναι, ρε φίλε, τι θα πω, ότι θα κερδίσουμε, ξέρω εγώ αυτό. Εγώ τον θυμάμαι και σε κακιά βραδιά και το κλείνω εδώ να λέει, πω, τι θα μου πει βραδιά. Μπράβο. Ο Τριαντάφυλλος ο Χατζημιχαήλ, για όσους δεν ξέρουν, αυτή τη στιγμή είναι coach στους Jokers. Ήταν στην πρώτη χρονιά coach στους Λεγάμενους. Έτσι, και ήταν και φέτος το χειμώνα ξαναγύρισε, γιατί όλοι γυρνάνε στους Λεγάμενους στο τέλος. Και... όλοι στο τέλος γυρνάνε. Γιατί είμαστε και γκόσι με εκπομπή. Πέστε εσύ. Είναι και σύζυγος. Σόγαμπρος. Λέμε όλα, τι. Του βρήκαμε γυναίκα, ελεγάμενη δηλαδή, ήρθαμε εδώ πρώτη χρονιά και σε αυτόν τον άνθρωπο του βρήκαμε δουλειά. Της κυρίας Αντωνάκη, η αδελφή του Γρηγόρη. Ναι, δουλειά και γυναίκα. Και αυτό το είναι το ευχαριστώ. Αυτό είναι το ευχαριστώ ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Λοιπόν, οι λεγάμενοι συμμετέχουν από την αρχή της διοργάνωσης και έχουν παίξει σε όλες τις κατηγορίες. Είσαι 10 χρόνια στην διοργάνωση και στην ομάδα. Δεν έχει αλλάξει, έτσι, ναι. Όχι. Έχω παίξει κάτι καλοκαιρινά, α πούμε, παίξα στους West. Ωραία. Ποια χρονιά και ποια κατηγορία ήταν η καλύτερη της ομάδας στο σύνολο, είτε γιατί το ευχαριστήθηκες, είτε από επίταξη στόχων. Η πρώτη πάντα, λες, παιδί μου. Λες την πρώτη πάντα, γιατί είναι η πρώτη χρονιά. Παρόλο που κατέληξε όπως κατέληξε. Όπως και να κατέληξε. Και στον έρωτα, τον πρώτο λες. Τον πρώτο λες πάντα. Ναι. Αυτό σου μένει. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά. Εγώ δεν λέω τον πρώτο. Βέβαια να πούμε ότι δεν παντρεύεσαι τον πρώτο. Όχι.
Όχι, δεν τον παντρεύεσαι. Ναι. Θέλω τον πρώτο. Γιατί αν παντρευόσαι ένα τον πρώτο, θα κλείνω σπιτιά. Αντώνη μου, οι ναι. μεγαλύτεροι ερωτές δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ναι. Ισχύει αυτό. Το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τώρα η πρώτη χρονιά είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Ήταν πρώτη και για μας, ήταν πρώτη και για την διοργάνωση. Όπου εμείς ήρθαμε να παίξουμε σε ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, κάνουμε την πλάκα μας και ξαφνικά είδαμε δύο τρελούς να πούμε με κάτι κάμερες και κάτι κινητά. Όχι κάμερες, κινητά με τα κινητά τους να μας τραβάνε. Και να λένε τα ονόματά τους όταν πήγαμε σπίτι μας και βλέπαμε πράγματα που ούτε φανταζόμασταν, έτσι. Δεν φανταζόμασταν ότι θα πάω σπίτι μου και θα δω στο YouTube σπικάζ, τον εαυτό μου να σε σπικάζ και να γίνονται όλα αυτά που έγιναν στη συνέχεια. Ποιος από τους δύο ήταν πιο εξωστρεφής, είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Από τι θυμάσαι, ο Βασίλης. Ο Γρηγόρης πιο σοβαρός. Ήταν λίγο πιο σοβαρός. Ναι, χρειαζόταν αυτό όμως. Ναι, χρειαζόταν, εννοείται, αυτό χρειάζεται. Ήταν και ένα άλλο παλικάρι, δεν το θυμάμαι, που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη. Ο Τάσος Χριστόπουλος. Μπράβο, μπράβο. Όπου έκανε κάτι περιγραφές μυθικές, ας πούμε. Μην με βλέπετε έτσι που είμαι αλαβάστηρνη. Είμαι 30 χρονών. Δεν τα έχω προλάβει όλα αυτά. Που ας πούμε με έλεγε σε ένα παιχνίδι ο Λέοντας της Μάνης και τα σχετικά. που κλαίγαμε, ας πούμε, όλοι κτλ. Αυτή η χρονιά ήταν η καλύτερη και αγωνιστικά είχαμε πάει πολύ καλά. Φτάσαμε στο τελικό, δεν παίξαμε ποτέ γιατί. Είχαμε εκεί κάτι. Πες την ιστορία, πες την ιστορία. Είχαμε κάποια επεισόδια στον ημιτελικό. Η Λεγάμενη είναι η πρώτη ομάδα που έχει αποβληθεί, ολόκληρη ομάδα, γιατί η παίκτης της έκανε σωματικό bullying στο διαιτητή και αποβάλαμε ολόκληρη την ομάδα, η οποία ήταν στο Final Four και θα μπορούσε. Είχαμε προκριθεί στον τελικό. Μπράβο, αυτό θα λέγαμε. Κυπέλου. Και επειδή έγινε κάτι στον ημιτελικό πρωταθλήματος, δεν παίξαμε ποτέ τον τελικό κυπέλου. Τους είπαμε, παιδιά μου. Που δεν την έφταιγαμε όλοι, δηλαδή μόνο ένα παλικάρι. Όχι, όχι. Μετά από εσάς όμως ξεκινήσαμε και. Μετά από εκεί, ναι, άλλαξε το πράγμα. Ναι. Είμαστε πρωτοπόροι και στις τιμωρίες. Ωραία. Λοιπόν, και από την άλλη, είναι η Σέγγλη, η οποία, οκ, okay, δεν μπορείτε να μας πείτε, είναι ενώ παρελθόν δεν υπάρχει ουσιαστικά. Να μας πείτε από όλο αυτό το οποίο έχετε δει. Ποιος είναι ο στόχος, ποια κατηγορία έτσι έχετε ερωτευτεί περισσότερο, πού θα θέλατε να παίξετε κάποια στιγμή? Εγώ εντάξει πόνεσα πολύ με την φετινή σεζόν που δεν καταφέραμε για μια θέση να ανέβουμε κατηγορία και να μπούμε στα playoffs. Θέλαμε μια νίκη, είχαμε μια νίκη διαφορά με τον τέταρτο, τους Escapers εμείς βγήκαμε πέμπτη και θεωρώ ήταν και η καλύτερη μας σεζόν. Στόχος είναι μια κούπα με αυτά τα παιδιά που ξεκινήσαμε, το πρώτο μπασκετικό τμήμα της ομάδας. Να, επειδή έχουν μείνει αρκετοί μετά από 3 χρόνια, έχουν μείνει αρκετοί στην ομάδα από την αρχή. Θέλω να καταφέρουμε κάτι με αυτά τα παιδιά. Είμαστε και λίγο πιο κοντά σαν παρέα. Κούπα, ναι, να είναι τα παιδιά, αλλά πρέπει να έρθουν και κάποια άλλα παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό προσθέτουμε, αλλά θέλουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Να μένουν. Ναι. Καλά κάνετε. Μίλα, γόρι μου, τι μου κάνεις παντοποίημα, τι σε φέραμε εδώ για να μας κάνεις με τα τυροπιτάκια, έφερες και τα... Εγώ εντάξει, όντως δεν υπάρχει πια σεζόν μέχρι τώρα την αγαπημένη μας, δεν έχουμε και πολλές. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές που έχουμε μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έχουμε ζήσει, νομίζω είναι όμορφες και θα μείνουν. Δηλαδή, όπως είπαμε τώρα με το project με το πανεπιστήμιο, και το κάναμε όλο αυτό το project της ομάδας, το παρουσιάσαμε στο Πανεπιστήμιο, σε ένα μάθημα ως εργασία, στο οποίο βέβαια να σημειώσουμε άλλη μια φορά τη παρουσία του Βασίλη που ήρθε και μας είδε στη... Ναι, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη είναι αυτό που είναι, ο Βασίλης εκεί πάει στο Πανεπιστήμιο λίγο πριν τους τσακώσει. Ήρθε, είδε την παρουσίαση, αγκαλιές, φιλιά. Και μετά από 10 μέρες, 15 περίπου. Μας πήραν τηλέφωνο και μας λέει: λέει η Γλυκερία, μηδενίστηκα. Δεν ευχαριστούμε. Το περιμέναμε. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά και δείχνουμε ότι κάτι που έχει ξεκινήσει και δεν είναι νομίζω να τελειώσει σύντομα. Ότι ξεκίνησε όπως λέει και ο Άλεξ με μια ομάδα με κάποια παιδιά που έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά έχει μείνει ο βασικός κορμός. Και όντως περιμένουμε να πανηγυρίσουμε μια άνοδο, μια κούπα, μια διάκριση. Και αυτό που. Αυτό που μας έχει μείνει, θεωρώ, πιο πολύ από όλα ήταν η εμπειρία που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, που όταν μπήκαμε στο μπασκετάκι, όταν ψάχναμε που θα παίξουμε και βρήκαμε ότι το μπασκετάκι για μας ήταν το καλύτερο, δεν φανταζόμασταν ότι θα πάμε ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε ότι θα παρουσιάσουμε την ομάδα στη σχολή μας. Οπότε εκείνο το τριήμερο που παίξαμε με 2 ομάδες από το μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης ήταν
Ναι, έχουν κάνει. Η Σέρκλη ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε φιλικό με ομάδα της επαρχίας, στη Θεσσαλονίκη. Με είχα εντυπωσιάσει πάρα πολύ όλο, ναι. όλο το project και του Πανεπιστημίου και του κόσμου. Θυμάμαι που λέγατε ότι στο επόμενο θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Και τα θυμάμαι να συνεντεύξει. Το θυμάμαι πάνω με κάτι χαρτάκια και τις ιστορίες. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, όντως με είχε εντυπωσιάσει το όλο concept. Είναι τα πράγματα που ζήλεψα. Mm. Γιατί εμείς οριακά έχουμε παίχτες. Όχι. Κόσμο, τα παιδιά μας τώρα έρχονται, αλλά σε αυτά. Ο Χάρης ήταν 2 χρόνια όταν τον γνωρίσαμε. Ναι. Και ο Χάρης τώρα είναι. Τώρα σε λίγο ελπίζω να καταφέρω. Αυτό είναι δηλαδή τώρα ο επόμενος στόχος. Να παίξουμε μαζί. Ο Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν της διοργάνωσης. Φαντάζει και να είναι ίδιοι και να τσακώνονται. Και... ίδιοι είναι, ρε. Τι εννοεί. Είναι οι ίδιοι ακριβώς. Τον έχει κάνει σαν τα μούτρα του το Χάρη. Λοιπόν, θέλω ένα γκρουπ 6 ομάδων που θεωρείτε ότι ξεχωρίζουν στην κατηγορία. Δημήτρη. Καλά, εντάξει τώρα. 6 μου λες τώρα, πού να τις 6, δεν ξέρω. 6 ρε φίλε, έχει τόσες ομάδες στην development, έχει 58 ομίλους. Θα να ανοίξω τα τευτέρια μου. Ναι, αγώ, λοιπόν, ναι. Στον όμιλό μας, η Βαχάλα μας κερδίσανε, άρα ξεχωρίζουμε. και οι Κασόνικ Μπίρ δεν έχουν κάνει ήττα. Ωραία. Στον πρώτο όμιλο, οι Airball βλέπω δεν έχουν χάσει. Μαθαίνω ότι θα χάσουν αύριο όμως. Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Ξέρουμε ένα σπάμα αίτητα. Έχουμε στο προηγούμενο Winter σπάσαμε το αίτητο των Escapers 12-0 και πιο παλιά σε ένα παιχνίδι... Τον αίτητο των Young Ballers. Το πληρώσατε όμως αυτό. Το πληρώσαμε, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία και ότι δεν κερδίσατε, δεν πήραν αίτητο. Τώρα τους άλλους ομίλους δεν ξέρω. Fast Break, ορίστε. Fast Break, επειδή τους ξέρω την πρώτη χρονιά για αυτούς. Έτσι. Θα πω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον δεύτερο όμιλο. τι άλλο, κάτσε να σου πω καμιά άλλη ομάδα που έτσι την ξέρω και μπορώ να μιλήσω. Βλέπω οι ανυπόταχτοι Γαλάτες στον πέμπτο όμιλο δεν έχουν καμία ήττα. Έχουν επιστρέψει αυτοί που ήταν Φευγάτη, ο Λαδάς και όλοι αυτοί. Οπότε μπράβο. Οι Γαλάτες πάλι κάνουν πρωταθλητισμό. Κάνουν πρωταθλητισμό, οπότε ορίστε. Είπα 6. Άλλη μία. Η Φιωρετσίνα. Η Φιωρετσίνα ήταν σε ένα, είχε πάρει κάποιο τουρνουά καλοκαιρινό. Είχε... Η Φιωρετσίνα είναι αυτή στη Θεσσαλονίκη που θεωρείς εσύ. Που τα σηκώνει, αλλά που κάνει τέτοιο. Και η δικιά μας πάει φοβερά στο Σάμερ. Πάει καλά στο Σάμερ. Βλέπω δεν έχει ήττα. Ναι. Οπότε θα πω και αυτούς. Μπράβο. Ωραία. Ναι, παιδάκια. Εμείς θα πούμε 3 και 3 ο καθένας. Ναι. Είδες τα παιδάκια πώς τα βρεις, με 3-3. Εγώ θα πω από τον όμιλό μας, το είχα πει και σε μια δήλωση. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι 99ers. Έκαναν και εξαιρετικό. Καθότι έχεις πει ότι ή εσείς ή αυτοί θα πάρουν. Ή εμείς ή αυτοί θεωρώ θα πάρουμε. Το πρωτάθλημα. Σας το λέω από το, τώρα το Summer Development. Όπου καυσερός και αυτός. Μ' αρέσουν και είναι νέοι και αυτοί πολύ. Είχαμε παίξει και ένα πολύ ωραίο μάτς. Είχε κρυθεί στον πόντο, Mike. Εντάξει, βγαίνει κάθε φορά και λέει θα πάρουμε κούπες και πρωταθλήματα. Και εν τέλει πέφτουμε κατηγορία, μηδενιζόμαστε. Παθαίνουμε κάτι τέτοια δεινά. Αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να ισχύει η δήλωση. Και εγώ θα πάω με επιλογή ανυπότακτη Γαλάτες, γιατί έχει τύχει να δω κανένα δυο παιχνίδια τους. Μ' αρέσουν πολύ σαν ομάδα. Γενικά φαίνονται δεμένοι και είναι τα αποτελέσματα ωραία. Εγώ δεν θα πω τώρα φαβορί, θα πω. Μ' αρέσει η άνοδος των Roots. Ναι. Που βλέπω ότι θα μπουν και playoffs εκτός απροόπτου. Όπως και από τον ίδιο όμιλο και οι Dreamers που τους είχαμε και στην κατηγορία μας το Winter και αυτή η νέα ομάδα. Και. Θεωρώ μπορούν και αυτοί να φτάσουν ψηλά. Mike, άλλους 2. Νομίζω θα πω και τις Bulldozers από τον έκτο όμιλο. Μα λέω κι εγώ ένας θα πει τις Bulldozers. Έχω μια πεποίθηση ότι είναι πολύ ωραία ομάδα. Έχουν ωραίο, παίζουν ωραίο μπάσκετ. Έχουν κορμιά και έχουν και guard και έχουν δηλαδή σε όλες τις θέσεις. Είναι δεμένοι και είναι ολοκληρωμένοι. Ναι. Και η Μάνδρα μου αρέσουν, τους έχω ξαναδεί. Και μου φαίνονται και αυτοί δυνατοί και άξιοι να συνεχίσουν και να, γιατί όχι, και να προκριθούν ψηλά. Αυτό. Η Dream Team δεν είναι κάποια παιδιά από την Αριστεία του περσινό. Ο Μουλαρογιάννης είναι. Ναι, έχουν σπάσει. Ο τέτοιος δεν ήταν. Ο καλός τους, ο περσινός του Αριστεού. Ο Παγούρης. Ναι, ο Παγούρης. Στο χειμερινό δεν ήταν μαζί τους. Στο χειμερινό. Ναι. Στο καλοκαιρινό δεν είναι. Δεν το θυμάμαι απ' έξω το roster του Drunk Team. Ξέρω ότι έχουν σπάσει από τον Αριστεό. Νομίζω ότι ήταν 2 από τον Αριστεό σίγουρα. Έχουν σπάσει σίγουρα από τον Αριστεό. Άρα είναι καλή ομάδα. Είναι καλή, είναι καλή. Λοιπόν, θέλω μια πεντάδα αθλητών της κατηγορίας που ξεχωρίζουν. Δεν γίνεται να μην ξέρετε 5 ανθρώπους να ξεχωρίζουν. Να πούνε τα παιδιά πρώτοι.
Δύσκολα είμαστε. Με κοιτάνε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή τώρα, και τους ρώτησα. Τώρα είμαστε δύσκολα. Θα κερδίσω καλύτερο. Θα πούμε τέτοια. Δεν μπορείτε να με ξέρετε, ρε παιδιά, πέντε ανθρώπους που να ξεχώριζαν στην κατηγορία. Πάμε στοίχημα. Πάμε στοίχημα. Σοβαρά τώρα. Ναι. Έχουμε δώσει έμφαση στο δικό μας το roster και να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Παιδιά, συγγνώμη, βαράει το 112. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ζέστε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όχι. Έχει. Στη γάτα στην κόρυφα. Πάλι δεν το μαζέψανε από χθες το βράδυ το βιντεοφόρο. Ναι, έχουν αλλαγές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε για μπάνιο. Ναι, δεν έχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Θα το πούμε διαφορετικά. Ωραία. Όχι τη κατηγορία, όλα αυτά. Φτύσε αυτό που τρως τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια που παίζετε συνολικά μια πεντάδα. Μια πεντάδα. Εγώ θα πω έναν. Μας είχε αποκλείσει κιόλα πέρυσι το Summer. Και ίσως και ο αγαπημένος μου παίχτης που έχω δει να παίζει με αντίπαλος μου. Έχεις και αφήσει στο δωμάτιό σου. Οριακά. Ναι. Τον Γκριεκούκη. Πραγματικά δεν. Της Deportivo. Της Deportivo, ναι. Που δεν παίζει στο Winter όμως, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, παίζει στο Summer τώρα μόνο γιατί είναι ενεργός παίχτης. Εμένα με είχε τρελάνει αυτός ο παίχτης. Άλλου δεν έχετε, ρε παιδιά, από την κατηγορία σα που να ξεχωρίζετε. Δεν μπορεί. 16 ήττες κάνατε. Δεν μπορεί να μην ξεχωρίσατε. Πέντε ανθρώπου. Ήταν όλες ίδιες. Όλοι σκοράρανε. Στα μάτια μας ήταν όλοι καλοί. Έχουν όλοι ανεβασμένο μέσο όρο. Ναι, βάζανε τρίποτα τα πάντα. Ναι. Αμινάρες. Τους καταφέραμε. Τέλεια. Δημήτρη, μήπως εσύ το πας καλύτερα. Στην κατηγορία. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, τον Κατσαρό. Τον Παντελή. Αφού είναι στην ομάδα μου, τι να πω, το παίχτε από την ομάδα τώρα μου. Τώρα παίζει στις Κουρκούντες. Δεν έχουμε παίξει αντίπαλοι, αλλά τι να πω, να πω να βγάλω τον Κατσαρό. Είναι ο Δερδενές ο Χρήστος, ρε φίλε. Ο Δερδενές ο Χρήστος που παίζει στις Μπουλντόζες. Πρέπει τόσο κόσμο. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή παίχτη. Χατζημιχάλη από Κασόνικ. Πώ το λένε τον ξένο που έχει Βαλχάλα, τον. Τζέρικο. Όχι τον Τζέρικο. Το Βικέντιο. Παίξαμε προχθές. Που έχει πόσο. Δεν ξέρω τα. Ας πούμε τώρα μου αν σου δείξω, ναι, τους ξέρεις. Ξέρω, αλλά δεν ξέρω τα ονόματα των παιδιών. Είναι τώρα, πόσο χρόνο είναι ο Βικέντιος, πόσο χρόνο είναι. Δεν θα είναι 25. Πού να το ξέρω, ρε αγάπη μου, πού να το ξέρω το Βικέντιο. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχουμε επαφή καθόλου. Ωραία, ρε παιδί μου, πες μας την αγαπημένη σου πεντάδα όλα αυτά τα χρόνια που αγώνησες. Πεντάδα, σου πω εγώ έναν. Που για μένα είναι ο JJ τώρα, τι να λέμε. Να. Είναι 11 χρόνια κι αυτός και έχει πάρει τόσα. Τζον Τζέιμ Χριστόπουλος. Αυτό είναι. Εντάξει. Δεν μας είπαν την καλύτερη πεντάδα, θα μας είπαν τον αγαπημένο του παίκτη και θα το κρατήσουμε αυτό. Εγώ πάντως κάθε φορά που άκουγα τα podcast ήλπιζα μήπως ακούσουμε για κάποιο παίκτη δικό μας, αλλά δύσκολα ήμασταν. Πείτε το εσείς, μην καταγωγήσετε, πείτε μόνοι σας. Αυτά και την προηγούμενη Drew αυτό κάνανε. Αρχίζαν και λέγανε τους δικούς τους παίκτες. Μεταξύ τους τα λένε. Ναι. Α, καλά, τώρα που πες Drew, πες τον Κάρμα να σταματήσει. Τον βλέπουμε σε ό,τι όποτε ανοίγω το Facebook, βλέπω μια συνέντευξη του Κάρμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε στην επόμενη, στην πέντε. Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη και χειρότερη προσωπική σας στιγμή? Μπορεί να είναι δικό σας βίωμα, είτε της ομάδας, είτε το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Τι σας έχει μείνει πιο πολύ, μην πείτε πάλι. Δεν. Το καλύτερο και το χειρότερο, μπορεί, κάτι θα θυμάστε. Ναι. Ορίστε. Ναι. Το καλύτερο, ναι. Να ξεκινήσω. Ναι. Γιατί νομίζω ότι το συνέστημα μετά από 16 σερί ήττες, η πρώτη νίκη. Νομίζω ότι θα μας μείνει αξέχαστη. Ήταν με τους Μύρμιδονς μέσα στο κλειστό στον Κολονό. Κάναμε την πρώτη νίκη. Μετά από 16 σερί ήττες, κάναμε την πρώτη νίκη. Είχε χτυπήσει το Αλέξανδρος, είχε τραυματιστεί νομίζω δεύτερο δεκάλεπτο, είχε φύγει. Και παλέψαν τα παιδιά λίγο παραπάνω από όσο ήδη παλεύανε για να μας δει μετά να παίρνουμε το ρόσφυλλο. Με τέσσερις ενεργούς. Με τέσσερις ενεργούς που εν τέλει δεν ήρθε η πρώτη νίκη, ήρθε ο πρώτος μηδενισμός επίσημος. Αλλά για μας εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη νίκη. Και δεν θα πω το χειρότερο, θα πω το πιο ας πούμε στενάχωρο. Πέρσι παίζαμε πάνω στο Deportivo το καλοκαίρι. Που προφανώς δεν ήταν τόσο εύκολο όσο το περιμέναμε και το ελπίζαμε. Αλλά το. Εύκολο να ήταν. Προφανώς δεν θα. Αυτό λέω, δεν ήταν εύκολο σε καμία περίπτωση. Όσο θα θέλαμε να είναι, ενώ δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήταν το πιο ας πούμε στενάχωρο, γιατί ενώ είχαμε κάνει την υπέρβαση ας πούμε για μας με τη δεδομένη ομάδα που είχαμε, πέσαμε πάνω σε αυτή την δυνατή ομάδα και πήγαμε σπίτι μας. Εντάξει, το σήκωσε βέβαια αυτή η ομάδα. Αυτό δηλαδή, έχουμε και εμείς να λέμε ότι αποκλειστήκαμε τους νικητές, ναι. Έχουμε ένα πόνο λιγότερο.
Και για μένα η ίδια είναι η χειρότερη στιγμή, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς που είχαμε φέρει και κόσμο πολύ και τέτοια και χάσαμε. Ιτηθήκαμε και σχετικά εύκολα 10-15 πόντους αν θυμάμαι. Και για μένα η καλύτερη στιγμή είναι ξεκάθαρα η νίκη στο Περιστέρι με τους Young Ballers που όπως είπαμε σπάσαμε το αίτητο, αν και δεν μέτρησε εν τέλει επειδή μηδενιστήκαμε, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή. Ωραία. Εγώ σαν παππούς εννοείται ότι θα πω από την πρώτη χρονιά, έτσι, για να... η πρώτη χρονιά που ήταν η πρόκρισή μας στο τελικό, στο κύπελο, παίζαμε με τους Fast Break, τους κερδίσαμε και προκριθήκαμε στο τελικό, τον οποίο δεν παίξαμε ποτέ όμως, αλλά δεν είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και το, ουσιαστικά αυτή είναι και η χειρότερη στιγμή, ο ημιτελικός του πρωταθλήματος που έγινε ό,τι έγινε και τελικά δεν παίξαμε σε κανένα τελικό. Ναι, αλλά περάσατε ποτέ. Ωραία στο αστυνομικό τμήμα. Περάσαμε ήταν τέλεια. Ωραία, περάσαμε ωραία. Και έχει μείνει, ας πούμε, έχουμε το λέμε ακόμα. Κοίταξε, γενικά αυτό είναι το ωραίο σε εμάς. Δηλαδή, δεν κοιτάς που θα καταλήξεις μετά στα επίγοντα. Έτσι κι αλλιώς έχουν περάσει τόσα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι τόσα χρόνια. Πια είμαστε παρέα. Δεν είναι αυτό ο σκοπός το να φτάσουμε σε ένα τελικό ή να πάρουμε ένα κύπελο. Πέρσι, ας πούμε, ήμασταν στους 4 το χειμερινό και αποφασίσανε δύο παιδιά, έπαιζε Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα, δεν ήρθαν να παίξουν τον ημιτελικό. Πήγανε στο γήπεδο. Σε κάποια άλλη ομάδα αυτό θα φαινόταν αδιανόητο. Σε εμάς αυτά είναι τα φυσιολογικά. Δηλαδή, μπορεί να παίζουμε ημιτελικό και να μην έρθουμε, να μην κατέβουμε. Δεν είναι πια αυτό ο σκοπός το να φτάσουμε κάπου. Ωραία. Θέλω έναν αντίπαλο που σας έβγαλε το λάδι και σας κέρδισε εν τέλει, στο ένας εναντίον ενός, και έναν αντίπαλο που κερδίσατε κατά κράτος. Εσύ, Μάικ, επειδή ήσουν coach στην ομάδα, θα μας πεις ομάδα που χρειάστηκε να κάνεις μαγικά στο πινακάκι σου για να τους κερδίσεις. Μαγικά στο πινακάκι, ναι. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτά τα μαγικά στο πινακάκι. Ξαναλέω, κατάφερα να κάνουμε με 4 ενεργούς. Κατάφερα, ας πες πούμε... την περσινή χρονιά που βγήκες πέμπτος. Άκου. Ξαναλέω, λοιπόν, επειδή είπες για μαγικά στο πινακάκι. Με 4 ενεργούς που κατάφερα να φέρω ένα πολύ ωραίο 16-0 στην ομάδα. Ωραία, με 16 ερείτες. Κοίτα, που νικήσαμε, ας πούμε, σχετικά εύκολα, νικήσαμε πέρσι τους Γέρακας Hawks, του Στάθη, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο και το σέβομαι. Αλλά εντάξει, ήταν μια, ας πούμε, εκεί ήταν μια ομάδα που χτύπησε η διαφορά ηλικιακή και η διαφορά στα αθλητικά προσόντα και στις αντοχές. Και μια ομάδα που νικήσαμε δύσκολα. Νομίζω πως πάλι θα αναφερθούμε ξανά στο μάτς με τους Bowlers, που παρόλο που ήταν σε κάποια φάση είχαμε ξεφύγει, τα παιδιά κατάφεραν το ξαναμάζεψαν, και μετά νομίζω ότι δεν ήταν τα δικά μου μαγικά, ήταν ο κόσμος και η θέληση των παιδιών. Ήμασταν και 12 τότε, ήταν η πρώτη φορά που ζητήκαμε 12 στην περσινή διοργάνωση, και ναι, ήρθε αυτή η νίκη που ήταν για 4 πόντους, ξέρω εγώ, σε κάποια φάση, και ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας και ο πιο σημαντικός παράλληλα που καταφέραμε να κερδίσουμε. Να πει και αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος, παιδί μου, που τον έχει τρομάξει, δηλαδή, και σαν προπονητής που τον έβλεπε. Τι τον έχει τρομάξει? Εγώ από αυτά που λέω έχω καταλάβει ότι είναι βίσμα ο τύπος και έχει κάτι σκότ στον πάγκο. Ναι, δηλαδή, ναι, απλώς έχω, γιατί είναι φίλος των έχω παιδιών. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της ομάδας. Κατάλαβες, δεν είναι τώρα. Είναι... Και νομίζω ότι... Είναι διορισμένος. Είναι δημόσιο θέση της Ερκλή, ναι, συμφωνώ. Την έβαζε την μπάλα στο καλάθι με όλους τους τρόπους. Από ενεργούς ή από μη ενεργούς? Από αντιπάλους. Εντάξει, εγώ σου λέω, πέρσι, επειδή πέσαμε πάνω στην Deportivo, όλοι οι παίχτες εκείνης της ομάδας, εμένα προσωπικά, ήταν ένα άχαστο σύνολο. Ήταν ψηλοί, ήταν αθλητικοί, είχαν σουτ, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Είναι για μένα ή ήταν πέρσι πιο δυνατή ομάδα. Και με διαφορά. Να πούμε ότι ο Καρκαλέτσης είναι ο ένας από τους 4 ενεργούς που ήταν. Ναι, έτσι. Βοήθησε στο 0-16 της ομάδας. Δηλαδή είναι ηθική. Ήμουν απέχτης κανονικά, ναι. Εμένα μια δύσκολη ήττα που παλέψαμε πολύ και ήθελα να νικήσουμε κιόλας στο περσινό summer που παίζαμε στην πρώτη κατηγορία από τους Uncle Drew. Ένα μάτς που είχε πάει πολύ κοντά, που παλεύαμε σε όλο το παιχνίδι να περάσουμε μπροστά. Ξέραμε ότι είναι καλή ομάδα, είναι παραδοσιακή ομάδα. Μας ήξερε και ο Κάρμας και μας κορόιδευε πριν το μάτς ότι θα μας τελειώσουν και τέτοια. Οπότε αυτή ήταν μια ήττα κοντινή που πόνεσε κιόλας. Τώρα μια δύσκολη νίκη. Παίκτη που σου βγάλει το λάδι. Απέχτη. Όλοι πες. Όλοι. Όλοι. Τώρα άσε τώρα. Ναι. Να πει ο κύριος που είναι. Να πει ο κύριος. Δεν θυμάμαι. Ο κύριος. Μπράβο. Έτσι είναι. Άστα να πάνε καλά, λέει, με λέει κύριο.
Πρώτη φορά ακούω. Έτσι να με φωνάζουν κύριο, αλλά αυτό είναι. Εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, εγώ σε παίχτη, τώρα δεν μου έρχεται να σου πω τώρα τι να σου πω. Πες σε ποιος θα έχεις βάλει τα μούτρα, ρε φίλε τότε. Γιατί αυτό κάνεις. Παίζεις ρολόι. Σε ποιον θα έχεις βάλει τα μούτρα. Όχι, δεν έχω σε τα μούτρα. Σιγά τώρα. Δεν έχεις. Όχι, όχι. Δεν είναι. Δεν μπορώ να πω τώρα για κανέναν. Έχω φάει τόσα που τι να πω, ας πούμε. Εντροπή να κάθομαι να λέω τώρα τι έχω βάλει. Δεν έχω να σου πω κάποιον συγκεκριμένο, εσύ. Είναι πάρα τόσοι πολλοί πια που έχουμε παίξει που τώρα τα έχω μπερδέψει όλα στο μυαλό μου. Δηλαδή είναι από τις πρώτες χρονιές, από τα καλοκαιρινά, από τα έχω όλα μπερδεμένα. Δεν έχω να σου πω ένα συγκεκριμένο. Εντάξει. Πάμε. Είσαι τόσο καιρό στη διοργάνωση. Θα ήθελα ειδικά εσύ, φυσικά και τα παιδιά, να μου πεις τι προσφέρει όλο αυτό το οποίο ζεις εδώ και 10 χρόνια και να μου το εξηγήσεις και λίγο τμηματικά, γιατί φαντάζομαι αλλιώς το βίωνες πριν 10 χρόνια, αλλιώς πριν 5 και αλλιώς τώρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να το έχεις βιώσει του στυλ που μπορεί φίλοι είμαστε μπασκεμπολίστες κανονικοί και λίγο ξανά. Όχι, καταλάβεις υποκιάνιο, ότι παίζουμε και πάμε για το πρωτάθλημα και λίγο πιο ανταγωνιστικά, μετά ίσως το πιο χαβαλέ, μετά πιο ψυχοθεραπευτικό. Ναι, έτσι είναι. Έτσι ξεκινήσαμε. Όταν ξεκινήσαμε, σου λέω, κατεβήκαμε να κάνουμε εντελώς την πλάκα μας. Τα παιδιά, έτσι όπως το φτιάξανε το όλο πράγμα, μας κάνανε να νιώσουμε πώς είναι το γίνε πρόεδρος. Το γίνε παίχτης εμείς νιώσαμε. Να συνεντεύξεις τα ονόματά μας κτλ. Την ακούσαμε όλοι στην αρχή, γιατί ήταν ταυτόχρονη άναδος και των social, αλλά δεν ήταν τόσο δεδομένο όσο είναι τώρα. Οπότε βλέπαμε στα social αυτά, οι φίλοι μας να μας κάνουν πλάκα. Ήταν λίγο πιο αγνό το όλο πράγμα τότε. Εντάξει, τώρα με την πορεία των χρόνων καταλαβαίνω πόσο αστείο είναι όλο αυτό. Έχω δει και πολλά παιδιά που ζουν το όνειρό τους μέσα από αυτό και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ενοχλητικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, μπασκετάκι παίζουμε για πλάκα. Δεν είμαστε κανονικοί παίκτες. Σε μεγαλύτερες ηλικίες εννοείς. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες και της ηλικίας μου. Δεν είμαστε επαγγελματίες παίκτες. Γιατί τους μικρούς τους δικαιολογώ. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, μικροί, οκ. Okay. Αλλά και οι μικροί να έχουν λίγο σεβασμό. Γιατί έχω δει τώρα τελευταία κάτι παιδιά πούμε, που βγαίνουν και λένε θα καθαρίσουμε, θα κλείσουμε, θα αυτόσουμε. Για τον Γιάννη. Θα αυτόσουμε, ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται το παλικάρι. που δεν χρειάζεται, ας πούμε. Ναι, γιατί ναι. Υπάρχουν και ομάδες που όντως είναι πολύ καλές. Τώρα που θα ανέβει η κατηγορία, νομίζω ανέβηκαν. Θα το καταλάβουν. Λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε λίγο πιο χαλαρά όλοι. Όλοι. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει το επίπεδο του μπασκετάκι. Είναι τρομακτικά καλό. Είναι ίσως καλύτερο και από τις κατηγορίες, τις κατηγορίες εθνικές. Οπότε, χαλαρά, παιδιά. Μια χαρά. Κάνουμε την πλάκα μας ως εκεί. Ως εκεί. Εντάξει, εγώ θα κάνω μια ένσταση στο ζει το όνειρό του. Άμα το ζει με τον αγνό τρόπο, δεν το βλέπω κακό. Με τον αγνό τρόπο είναι καλό, αλλά η συνήθως... Δηλαδή το να βλέπεις ότι κάνω καλά στατιστικά. Αυτό. Κάνω καλά στατιστικά, ας πούμε, είπα που η ομάδα μου τώρα είναι έτοιμη για τα play-off, αλλά χωρίς να προκαλεί είναι, να δημιουργεί εκεί υπάρχει ένα λεπτό όριο που ξεφεύγει το πράγμα, σου λέω. Ξεφεύγει και το βλέπεις αυτό σε όλες... Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους και μιλάνε, ρε παιδί μου, λες και μιλάνε για την Ευρωλίγκα. Δεν μιλάμε για την Ευρωλίγκα, μιλάμε για τον μπασκετάκι. Ας καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Okay. Εμείς επειδή δεν ήμασταν από τόσο παλιά που υπήρχε μόνο το μπασκετάκι, εμείς επειδή το ψάξαμε και με άλλες διοργανώσεις και αυτά, όλο αυτό που είδαμε, όλη την οργάνωση, εμείς την ξεχωρίσαμε πάρα πολύ από την αρχή και πήραμε και αυτό που θέλαμε. Εμείς, επειδή τώρα με κοιτάει και γελάει, εμείς πρώτη φορά που παίξαμε στη διοργάνωση, ήταν πριν από 2 χρόνια στο Summer, είχαμε παίξει το κλειστό στα Μελίσια ένα απόγευμα Κυριακής και είχε κάνει την πρώτη μετάδοση τότε ο Αντώνης εδώ πέρα, που εγώ δεν είχα ακριβώς εικόνα περί δηλώσεων και γραμματιών και όλα αυτά και ήμουν στο μπάγκο με τα παιδιά, μιλούσαμε και ήρθε ο Αντώνης και μου λέει να τα πούμε και λέω, ξέρω εγώ, ναι, κάτι θα θέλει να το πω. Και πάμε στο μπάνερ πίσω, το χορηγικό, κατευθείαν με κάμερες και τέτοια. Και από εκείνη τη μέρα, ξέρεις, ήταν ρε παιδί μου κάτι τελείως διαφορετικό. Ότι μετά είχαμε, τελειώνοντας το match, πηγαίνοντας να φάμε, να ακούσουμε τι είπαμε στις δηλώσεις, ποιος μίλησε, τι είπαμε. Το έχουμε βάλει τελείως στη ρουτίνα μας. Αλλά αυτό που μπορεί να δω και ο Δημήτρης είναι ότι βλέπεις πολλές φορές δηλώσεις, ρε παιδί μου, που ξέρεις, ξεφεύγουν λίγο από τα όρια του απλού ερασιτεχνικού. Και είναι λίγο οριστικό, ή ο άλλος, άμα χάσει, δεν βγαίνει να μιλήσει ο προπονητής. Δηλαδή, ζεις το απλά εντός των 4 γραμμών,
δεν πάει, νομίζω, και δεν πρέπει κανείς να πάει καθαρά για την νίκη. Εμάς το concept είναι να χαιρόμαστε και να περνάμε ωραία. Και εντάξει, άμα έρθει η νίκη, ήρθε καλός προφανώς να έρθει. Αλλά ζήσε την όλη εμπειρία με την ομάδα και άσε τώρα τα άλλα τα επικοινωνιακά απ' έξω. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Okay. Ποια ομάδα έχετε αχτεί, Δημητρή? Στιφάδο, ναι. Στιφάδο. Από ποια άποψη το λες τώρα? Τι έπαμε, την πρώτη χρονιά χάνω. Τι να, ποιο να πω, αυτούς θέλω. Δηλαδή λέγανε πάντα το παραδοσιακό ντέρμπι τότε, στις πρώτες χρονιές. Αυτούς έχω εγώ. Τώρα τι να λέμε. Γιατί βλέπω το Μάριο να πούμε έχει βάζει εκεί πέρα 300 κύπελα από πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Μετά από 11 χρόνια, ποιο να έχω εγώ αχτεί? Τίποτα, ποτέ. Τίποτα ποτέ. Είναι η κατάρα του πρώτη χρονιά σου. Φτάσαμε κοντά, που φτάσαμε κοντά. Στην πρώτη χρονιά. Στην πρώτη χρονιά. Και στο Final Four. Και στο Final πέρσι. Ναι. Πήγαμε, ας πούμε, ναι. Εντάξει. Και σε άλλα Final Four έχουμε πάει, αλλά πάντα κάτι τύχαινε. Και να ξέρω ότι συνήθως από τους Στιφάδο χάναμε. Δηλαδή δεν είναι. Οπότε αυτούς. Ναι. Εσείς... Τους χαίρομαι βέβαια κιόλας. Είναι αστείευομαι τώρα. Ναι. Δηλαδή χαίρομαι που βλέπω ότι μια ομάδα που από την πρώτη χρονιά υπάρχει. Έχει γίνει δουλειά τώρα εκεί πέρα. Έχει γίνει δουλειά. Εντάξει, υπάρχει. Αυτοί δεν έχουν κρατήσει όμως το κομμάτι της παρέας, όπως είπαμε. Δεν έχει σημασία. Ο Μάριος όμως φρόντισε και κράτησε. Έχουν, έχουν, αλλάξανε. Εντάξει, εσύ δεν το άλλαξες ενώ, ρε παιδί μου. Εσύ δεν μπορούσες να το αλλάξεις και να είσαι εκεί και να το. Τι θέλω να παίζω, ρε. Ναι. Αυτό λέω. Δεν θέλω να παίζω. Δηλαδή ο Μάριος δεν θέλει να παίζει. Πάει και παίζει αλλού, ας πούμε. Μόνο ο Τζέι είναι που παίζει. Εγώ θέλω να παίζω. Όπως και οι άλλοι. Θέλουμε εμείς να κάνουμε την ιστορία όλοι. Με το τριαντάφυλλο δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ποτέ. Ναι, με. Ήταν προπονητή ή παίχτη στου West Kings. Παίχτη. Και ήθελα νίκη στο West Kings. Ήλιον. Στο Ήλιον, μπράβο. Τότε. Θέλανε... Όλα τα θυμάμαι. Μπράβο, μπράβο. Θέλανε νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία και τους ρίξαμε. Και υπάρχει φωτογραφία νίκη των λεγάμενων που είναι τριαντάφυλλο στη μέση. Ντυμένος West Kings. Και καλά, να κλαίει. Για να κλαίει, ναι. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Υπάρχει αυτά τα ντοκουμέντα. Φυσικά. Εσείς. Εμείς ποια ομάδα έχετε αυτή σερκλάκια? Κοίτα. Βασικά αυτό λέγαμε και πριν ότι καλώς ή κακώς λίγο πολύ έχουμε παίξει με τις ίδιες ομάδες, παιδί μου, από τη μέρα που παίξαμε πρώτη φορά. Διασταυρωνόμαστε συχνά σε ομίλους και αυτά. Οπότε για να μην ξαναπούμε τους μπόλερς και γίνουμε τόσο γραφικοί, θα πούμε μια ομάδα που είναι πιο πολύ προσωπικό, παράγωνιστικό, γιατί δεν έχουμε παίξει μαζί τους. Γιατί βιώνουμε αμέριστη. Πώς να το πω. Καζούρα, να το πω. Ηρωνία, να το πω. Από τον κύριο Μαυράκη στη γραμματεία. Ναι. Οπότε θέλουμε και περιμένουμε σε κάποια φάση να παίξουμε με την ομάδα του. Όπως πει στην ομάδα, δεν περιμένει να πιστεύει όλο ο κόσμο ότι ξέρει που παίζει ο Μάριο Μαυράκη. Έχει απόλυτο δίκιο. Η Beer Team, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν. Αυτή είναι εξάρτητη. Ναι, ναι, γιατί έχω άχτη συγκεκριμένα το κύριο Μαυράκη. Ναι, ναι. Ναι, γιατί κάθε φορά που πάμε στο. Νομίζω ότι από τα 16 μάτς που χάσαμε σε ρί, πρέπει να ήταν γραμματεία στα 11. δηλαδή, τότε... Ναι, 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 ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί κάθε φορά που δηλώνουμε τις ομάδες μας έλεγε ότι τι ήρθατε και σήμερα πάλι θα χάσετε στο τέλος. Ναι, 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 ναι. Και έτσι ξεκίνησε έτσι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι... Και συνεχίζει να είναι εριστικότατο. Σίγουρα είναι αυτή η ομάδα. Οπότε, ναι, 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 ναι. Αυτή είναι, αυτή είναι. Στο λέω εγώ τώρα. Μην πεις άλλη. Όχι, όχι. Τώρα εδώ λέμε απαντήσεις σωστές. Ναι, ο Καρκαλέτσης θα μου πει το πικάτικο. Εντάξει, young bowlers είναι τώρα. Τι να σου πω. Έχουμε κουράσει όμως. Κουράσαμε τους bowlers. Είπαμε πολύ, είπαμε πολύ. Συμφωνώ. Οπότε θα πεις και εσύ την Πυρτήμ ή θα πεις κάποια άλλη. Όχι, είπε. Μπόλερς και το κόβω. Μπόλερς και το κόβω. Λοιπόν, πόσο ανταγωνιστική είναι η κατηγορία της development? Πάρα πολύ. Ενώ κιόλας ότι είναι μια κατηγορία η οποία αποτελείται καθαρά από ερασιτέχνες στο 80% της. Δηλαδή... Ναι, development τώρα μιλάμε για το καλοκαιρινό. Ναι. Ναι. Okay. Όπου δεν έχει τόσο κόσμο που μπορεί να έχουν παίξει έσκανα κάποια κατηγορία. Πόσες ομάδες έχει η κλικερία μου με development? 64. Τι έχει, δηλαδή είναι 8 όμιλοι με 10 ομάδες. 12 ομάδες σε κάθε όμιλος. Παραπάνω. 98. 98 ομάδες. Είναι δυνατόν σε 98 ομάδες να μην είναι ανταγωνιστική κατηγορία? Είναι, μιλάμε. Δεν γίνεται να μην βρεθούν καλοί παίχτες όταν μιλάμε τώρα για τόσο κόσμο. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίχτες που σίγουρα θα μπορούσαν να σταθούν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αλλά έχουν επιλέξει, θεωρώ, και εκείνοι να παίζουν πιο χαμηλά για τους δικούς τους. Μπορεί να είναι παρέα τους, μπορεί το οτιδήποτε, ας πούμε, και είναι το φυσιολογικό αυτό. Και όταν υπάρχει τόσες ομάδες και τόσοι παίχτες, θεωρείται ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για να προχωρήσεις. Στην αρχή, ας πούμε, είναι εύκολο να περάσεις τον όμιλο, αλλά μετά είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις. Άρα θεωρείς ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει κάποιος από αυτές τις κατηγορίες, από το να πάει, ας πούμε, κατευθείαν στη Masters, στην Elite? Το χαίρεσαι καλύτερα.
Ναι. Ξεκινάς από κάτω, βλέπεις τις δυνάμεις σου, τις μετράς και αν όντως αξίζεις και καταφέρεις, ανεβαίνεις σιγά σιγά. Άσε μπορεί να πάρεις και κανένα τίτλο και να γουστάρεις ακόμα περισσότερο. Ναι. Παιδιά. Εντάξει, και εμείς αυτό θεωρούμε, το είπαμε και στην αρχή, ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πιστεύαμε ότι θα έχει τέτοιο επίπεδο, αλλά είναι παίχτες που άνετα και στην τρίτη κατηγορία του Summer, που άνετα θα μπορούσαν να αγωνίσουν στις ομάδες τοπικού επίπεδου. Οπότε μας δυσκολεύει και εμάς πολύ κάθε εβδομάδα όλες οι ομάδες. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο, γιατί είναι αυτός ακριβώς ο συνδυασμός της ηλικιακής διαφοράς και της διαφοράς στην εμπειρία. Οπότε σε δυσκολεύει και ο νέος που είναι γρήγορος, αθλητικός, ενδεχομένως πιο εύστοχος, αλλά ίσως σε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο οι ομάδες με μεγαλύτερο, όπως είπαμε, στο ηλικίας, που είναι πιο δεμένες και πιο έμπειρες. Οπότε δεν έχεις από πού να κρατηθείς, ότι χάνεις από τον έναν, χάνεις και από τον άλλο. Δηλαδή έχουμε δει τώρα να χάνει ο πρώτος τον τελευταίο, και που κάτι ασυνήθιστο, ας πούμε, και κάτι πολύ συνηθισμένο να νικάει ο πρώτος τον τελευταίο. Δηλαδή έχει και διαφορές, νομίζω, στα ρεκόρ. Το δείχνουν αυτό. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, τέσσερις ομάδες, με τρεις από αυτές έχουν ίδιο ρεκόρ. Οπότε προφανώς είναι ανταγωνιστικό. Και όπως είπαμε, είναι δύσκολο να συνεχίσεις στη συνέχεια, στην πορεία. Okay. Κλείνοντας, θα ρωτήσω τον Δημήτρη τι συμβολή θα έδινε σε όλους αυτούς που αγωνίζονται, είτε νέους, είτε παλιούς, είτε αυτούς που έχουν στόχους, είτε αυτούς που έρχονται για πιο light καταστάσεις. Ποιο ήταν το μυστικό ώστε να το κάνεις, να το απολαύσουν περισσότερο? Υγεία να έχουμε όλοι και να πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε την πλάκα μας. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Το μπασκετάκι είναι καθαρά να ξεφεύγουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό δημιουργήθηκε. Αυτό ήταν και γι' αυτό λέγεται και μπασκετάκι. Είναι που λέγαμε εμείς, που ξέρεις, που πηγαίναμε στο Διογέννη. Στο Διογέννη που πηγαίναμε, πάμε για κανένα μπασκετάκι. Αυτό είναι ουσιαστικά και η εξέλιξή του. Απλά το μπασκετάκι είναι η εξέλιξή του και μας έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα τα παιδιά. Μπορούμε να το χαρούμε ακόμα παραπάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά. Ούτε μην κοιτάτε τους τίτλους, ούτε να κάνουμε φιγούρα στους φίλους, ούτε να τσακωθούμε. Που εγώ είμαι ο πρώτος που τσακώνομαι, έτσι. Αυτό πήγα να πω, ότι εδώ τους κοροϊδεύεις όλους, αλλά εγώ βλέπεις. Όχι, κοιτάω. Εγώ είμαι ο πρώτος που τσακώνομαι, δεν συζητάμε. Γιατί πάνω στο παιχνίδι θέλω να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω. Μπορεί να είμαι έτοιμος να πάμε με το θάνατο, αλλά ακόμα θέλω να κερδίσω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ όταν μπαίνω στο γήπεδο. Αλλά μέχρι ένα όριο είναι όλα αυτά. Μέχρι ένα όριο. Και όταν μετά έρχονται οι παλμοί. Από τα 120 κιλά κάθομαι πια και είμαι με air condition, καταλαβαίνω ότι χαζός είμαι σε μερικά πράγματα και λέω ότι να πηγαίνουμε, να το χαιρόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας και οκ. Okay. Και μια χαρά είμαστε και την άλλη. Και μόνο που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στη βδομάδα, στα group που όλες οι ομάδες έχουν, να συζητάμε για το επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Εσείς τι συμβουλή θα δίνατε στις ομάδες τις πιο νέες και κυρίως στις ομάδες τις πιο νέες που δεν έχουν σε πρώτη φάση στόχο, ρε παιδί μου, ή τις δυνατότητες, καλύτερα να το πω, να πάνε play-off είτε να κυνηγήσουν θέσεις κάτι? Τι θα τους έλεγες, αν τους είχες απέναντι? Γιατί συνήθως βλέπουμε ότι οι ήττες κάποιους, ναι, και σου λέω ότι δεν θέλω να κατεβαίνω τώρα για να βλέπω ότι κάθε φορά φεύγω με σκυμμένο το κεφάλι. Είστε δεν ξέρω τι. Είναι μια ομάδα που είχατε κάνει 16 ήττες. Αν μη τι άλλο, από ήττες. Ναι, δηλαδή γι' αυτό το ρωτάμε. Εγώ θα έλεγα κάτι πιο εξαγωνιστικό. Λίγο παραπάνω οι νέες ομάδες να το χαίρονται και να ασχολούνται με αυτό, ενώ ότι να φέρουν τον κόσμο τους, να φέρουν φίλους. Που είναι πιο εύκολο για τους νέους να το κάνουν, να χαίρονται τη διοργάνωση πιο πολύ. Τα social τους. Τα social τους, ναι, να χαίρονται πιο πολύ τη διοργάνωση και ότι τους παρέχει η διοργάνωση. Τώρα, από θέμα αγωνιστικό, Μάικ, αν θες κάτι να προσθέσεις. Όχι, και εγώ εκεί νομίζω θα εστιάσω στο γεγονός ότι καλός ή κακός, προφανώς καλός, έχουμε την εμπειρία, την ευκαιρία να ζούμε όλα αυτά που περιγράφουμε τόση ώρα με δηλώσεις, με κάμερες, με κόσμο, με στατιστικά. Που όλα αυτά είναι. Ναι, μεν κάτι ας πούμε πρωτόγνωρο για μας τους πιο νέους που δεν το έχουμε ξαναζήσει στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν χρειάζεται να μας τρελαίνουν όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εννοώ ότι είναι προτιμότερο το να μην δίνουμε τόση σημασία σε αυτά και να κοιτάμε να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και να φεύγουμε πάντα αγκαλιασμένοι και χωρίς κατεβασμένα κεφάλια. Εμείς κάναμε 16 ή 4 τότε, του λέω και το ξαναλέω απλά. Κάθε φορά πηγαίναμε στο γήπεδο ενδεχομένως και έτοιμοι πάλι να χάσουμε, αλλά. Πηγαίναμε χαρούμενοι, δηλαδή βρισκόμασταν από πιο νωρίς. Φέρναμε τους φίλους μας, τους το πουλούσαμε. Φέρναμε τον κόσμο, δηλαδή ναι. Και
όλα αυτά νομίζω ότι προφανώς, όπως είπαμε, και η υγεία για να είμαστε όλοι εντάξει και να συνεχίσουμε να το χαιρόμαστε όλο αυτό. Απλά το εντάξει, ωραία, νίκησα, έχασα. Στο τέλος της ημέρας, αν βγεις μετά με την ομάδα, πας για φαγητό, ας πούμε, μετά τον κυριακάτικο αγώνα, νομίζω ότι είναι μοναδική εμπειρία. Τώρα, έχεις χάσει, έχεις κερδίσει πριν, δεν έχει να λέει και πολλά. Πώς το πουλούσατε, οπότε νομίζω ότι να το χαιρόμαστε. Πώς το πουλούσατε, δηλαδή. Ότι έλα να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, έλα να έχουμε κόσμο. Δεν φέρνει κανείς κόσμο, εμείς να είμαστε οι πρώτοι που θα φέρνουμε. Γι' αυτό εμείς αυτό θέλουμε να βλέπουμε από τις αντίπαλες ομάδες. Οπότε νομίζω μπορεί να αντιληφθεί και Αντώνη και εσύ, Γλυκερία, ότι την πρώτη φορά που φέραμε κάμια. Ήταν περίπου 35 άτομα τότε πάνω στο. Στην αρένα. Στο κλειστό τη ΑΕΚ στα Λιώσια. Με περιγραφή Γιάννη Κάρμα τότε που είχε τρελαθεί με τον κόσμο και τα κασκόλ που είχαμε φτιάξει τότε και αυτά. Την επόμενη. Επειδή όλοι αυτοί καλώς ή κακώς είναι φίλοι μας, κοντινοί, γνωστοί μας, λίγο κάποιοι συγγενείς, κυρίως παιδιά από τη σχολή. Την επόμενη μέρα το πρωί, που έπρεπε να πάμε στη σχολή με 15 βότες στο κεφάλι, με αυτό που κατάφερε εδώ πέρα ο έξυπνος, να φέρει κόσμο για την πρώτη μας νίκη και φάγαμε 15 πόντους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Ήταν μοναδικό για άλλη μια φορά. Ήταν μοναδικό. Καταφέραμε να πάμε και να λέει: α, καλά που ήρθαμε χθες και κερδίσατε. Δηλαδή, τι είχαμε φάει 15 πόντους πάλι. Το κατάφερε γι' αυτό. Εντάξει, ξανάρθανε όμως. Ξανάρθανε και ξανάρθανε. Αυτή ήταν η Τότε νομίζω ήταν, δεν το περίμενε και κανείς και από τη διοργάνωση ότι απλά σκάσαμε οι 12 άτομα που ήμασταν αποστολή και 35 άτομα κόσμος. Δεν υπήρχε κάποιος από τη. Στα επόμενα μάτς που φέρναμε κόσμο ήταν και ο Βασίλης, ήταν. Και το προειδεάζαμε λίγο και το είχαμε πει τότε εκείνη τη μέρα. Απλά είχε ο κύριος τότε φαϊνή ιδέα και μαζέψαμε κόσμο και απλά ανέβηκαμε στα. Που, να πούμε ότι τότε είχαμε, αν δεν κάνω, είχαμε αποκλειστεί, δεν είχαμε ούτε καν μαθηματικές ελπίδες, γιατί αγωνιστικές δεν είχαμε σίγουρα, ούτε μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ήρθανε και ήταν και Κυριακή βράδυ τώρα στα Λιώσια, που δεν φτάνει και εύκολα στο κλειστό της ΑΕΚ. Οπότε ένας λόγος παραπάνω το όλο αυτό εγχείρημα που έγινε και είχε επιτυχία εν τέλει. Αυτό. Ωραία, να σου πω ότι εδώ ο κύριος θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Ναι, είναι αγάπη. Ναι. Μια ερώτηση που θα έκανε. Εγώ θα ήθελα να μας δώσει ο κύριος. Όχι. Ο Δημήτρης. Μια συμβουλή προς εμάς, προς τις νέες ομάδες. Εγώ αυτό θα. Αλλά δεν θέλω να μας αρνηθεί να απαντήσει. Θέλω απάντηση. Να τους δώσεις και εσύ μια συμβουλή όμως. Έχετε πιάσει το νόημα. Εγώ αυτό κατάλαβα αυτά που λέτε. Από την πρώτη χρονιά σου λέω που σας είδα, εγώ ομάδες δεν παρατηρώ. Εύκολα. Πήγαινε ένα χρόνο να παίξεις. Μου κάναμε, γιατί δεν πάμε, μου φωνάξουν, αλλά ναι. Μου φωνάνε ο κύριος εκεί πέρα να του δώσουμε την μπάλα. Θα του δώσουμε την μπάλα του κυρίου, θα λένε. Άστο, γάμισε τα. Λοιπόν, έχετε πιάσει το νόημα και από τις δηλώσεις σας τώρα και από την αρχή και αυτό που κάνατε με το πανεπιστήμιο. Για μένα αυτή είναι η ουσία και του μπασκετάκι. Αυτό έλεγα και πριν. Αυτό έχετε καταφέρει. Συνεχίστε έτσι. Και να είστε σίγουροι ότι θα γουστάρετε όλο και περισσότερο και ας χάνετε. Και δεν έχει σημασία βασικά αν χάνετε και κερδίζετε. Δεν πάτε ούτε οι επαγγελματικοί μπασκετμπολίστες, ούτε η δουλειά σας είναι, ούτε τίποτα. Την πλάκα σας κάνετε. Διατηρήστε το. Εντάξει, να νικάμε και λίγο. Να νικάτε, ρε παιδί μου, θα νικάτε. Θα έρθουν και νίκες. Αν δεν μπορείς εκεί, κατέβα κατηγορία, δεν έγινε και τίποτα. Πέσαμε, πώς. Άσε, φάγαμε πίκρα φέτος. Άκου, θα παίξετε με εμάς, θα κερδίσετε σίγουρα. Να κατάλαβε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα σου λέω. Η πλάκα με τους φίλους, το φαγητό μετά και εκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ωραία. Να τον Κανδυράκη τον πάρω στην ομάδα. Είναι τον Κανδυράκη θα πούμε εδώ. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν θέλω να τον πάρεις τον Κανδυράκη στην ομάδα. Μου χαλάσω. Λογικά θα φύγει εντελώς από τη διοργάνωση. Να το λέω τώρα να το ξέρετε. Δηλαδή, εδώ κάποτε τιμωρήθηκε δύο αγωνιστικές για ένα φτέρνισμα. Έτσι, είναι οι τελευταίες σου στιγμές. Σας τις χαρίζω. Για ένα φτέρνισμα κάποτε τιμωρήθηκε. Εγώ θέλω να πω τελευταίο ότι βλέποντας τους τελικούς της Basket League θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη στους διαιτητές διοργάνωσης που τόσο καιρό λέγα ότι είναι κακοί. Έτσι. Μια χαρά οι διαιτητές. 40 λεπτά, 50 είμαστε εδώ, Δημήτρη. Ήθελα να είμαι κύριος. Ήθελα να είμαι κύριος. Και δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν. Α το κλείσουμε τώρα γιατί θα υπάρχουν παρεμβολές. Λοιπόν, και αφού έγινε το closing που ήθελα να γίνει. Ωραία ήταν, ε. Καλά ήταν, σ' άρεσε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε και συγγνώμη, εγώ άργησα. Είπαμε, είσαι σε μια ηλικία και μπερδεύτηκες. Φίλια, συγγνώμη, εγώ έφερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί προχθές που μιλήσαμε και μας καλέσατε, το πήρα τηλέφωνο και του λέω: δεν ξέρω τι έχεις να κάνεις το Σάββατο, ακύρωσέ το. Ήταν μοναδική εμπειρία, πραγματικά ευχαριστούμε. Το χαρήκαμε και οι δύο.
και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να περνάμε καλά και εμείς και όλες οι ομάδες με υγεία και να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα βγάλουμε, γιατί βγάζουν, αυτοί βγάλαν, ήρθαν με τις εμφανίσεις τους, αλλάξανε, ξαναλλάξανε. Θα βγάλουμε καινούργιες και για Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος έχει μια νοοτροπία ότι κάθε χρόνο πρέπει να, η ομάδα να αλλάζει σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Οπότε ναι, από Σεπτέμβρη ξανά. Μο, πάλι. Δεν μπορούμε να μόνο πούμε. Αυτό μοβ. Δεν μπορούμε να πούμε. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου το μοβ. Δεν μπορούμε όλο να πούμε. Όλο και το βγάζει καλά. Έτσι κανόνε την πορεία. Δεν σου. Αλλάζει, δεν αλλάζει. Το μοβ είναι. Ναι, μοβ. Μοβ θα είναι. Αλλά με διαφορετικό στυλ από τι ήδη υπάρχουσε. Ενώ εδώ. Και εμεί μπορούμε να βγάλουμε το. Είναι έχει πόσο ώρα, εφόσο πια. Ναι, μπορούμε να βγάλουμε και εμεί. Πέστο! Ναι, τι να πω, εντάξει, μέχρι να γίνει, γιατί δεν ξέρω, κάτσε να δούμε. Γιατί έχουμε χρώμα. Πει, είμαστε κοντά. Γιατί άσπρο, άσπρο. Λευκό τη αγνότητα. Γιατί έχουμε. Ναι, μπράβο, να το πω. Δεν έχει ούτε μία ομάδα στο μπασκετάκι άσπρο-άσπρο καμία. Ναι. Άσπρο-άσπρο. Ρεάλ Μαδρίτη, δηλαδή γαλάκτικο. Παχαίνει, γι' αυτό. Ναι. Παχαίνει, λένε εδώ απ' έξω. Οι πρώτες μας εμφανίσεις ήταν. Τότε παίρναμε double fuzz για να. Ναι. Ήταν μπλε τελείως και άσπρο τελείως. Ναι. Οπότε γυρνάμε ξανά στην αρχή. Μηδενίσαμε τώρα, κατάλαβες. Θα είναι πετειακές δηλαδή. Πετειακές, το συζητάμε. Έτσι, ωραία, λοιπόν. Και μόνο να μου επιτρέψετε κλείνοντας, αυτό που λέγαμε πριν για τον βασικό κορμό αρπαιδείο της ομάδας, ότι παρόλο που είμαστε 2,5 χρόνια και κάτι στην διοργάνωση, έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά ένα, με το που ευχαριστώ, ένα ευχαριστώ τέλος πάντων στα παιδιά που ξεκινήσαν την πρώτη μέρα και συνεχίσαμε και παρόλο που είδαν αυτό το σερί ητών και τις δυσκολίες που είχαμε, συνεχίσαμε και είμαστε ακόμα μαζί, ο Άγγελος, ο Δημήτρης, όλοι τα παιδιά που ήταν από τότε από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν να είναι εδώ μαζί μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε παρέα να παίζουμε στο μπασκετάκι. Είναι 11 χρόνια. Άμα πάρουν πρωτάθλημα, θα βγούμε στην Ομόνια να το πανηγυρίσουμε. Των λεγάμενων, αν φτάσουμε ποτέ και πάρουν. Ναι, ναι, μπορούμε και στις δύο πόλεις. Ναι. Όπου βολευόμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λεγάμενοι είναι πάντου έτσι. Αυτό ακριβώς. Είναι all around. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Πολύ μπάσκετ να έχετε. Φιλιά πολλά. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε. Την άλλη εβδομάδα θα είναι δύσκολη η εβδομάδα η επόμενη. Όντως, ναι. Ναι, θα είναι δύσκολη, Αντώνη. Θα καταλάβεις. Θέλω να σου πω κάτι να ξέρεις. Από Τρίτη, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, 45 άρια. Καλή συνέχεια. Ωραία. Φιλιά.